φύγουμε πολύ τώρα, από το. Τώρα, θε να κάνει προβοκάτσια. Έπρεπε να με ρωτήσει αν η συνάντηση με Μαράκη, Μητσοτάκη μάλλον με Μαράκη στο Μαξίμου, ήταν η σχέση με την κυρία Κεφαλογιάννη. Άρα να μείνουμε σε αυτό το περιβάλλον. Όχι, τι να μείνουμε. Γιατί ήθελα να σου κάνω μια πρόταση, γιατί μάθα πολλά για τα χαλιά εγώ σήμερα. Παρακαλώ. Να δούμε πρώτα τι είπε η κυρία Μηραράκη. Γιατί έχουμε τοποθετήθηκε, έχει γίνει μεγάλο θέμα αυτό με την περίπτωση της κυρίας Κεφαλογιάννη και μίλησε, δεν είναι ακριβώς πέτρα του σκανδάλου, αλλά τέλος πάντων έβαλε και το χεράκι της, έβαλε μάλλον τα χαλιά της. Το πρόβλημα, εντάξει, το εστιάζουμε στα χαλιά της κυρίας Κεφαλογιάννη, θα το δούμε το βίντεο, εννοείται. Ναι, ναι. Δεν το χαλούμε. Είναι απολαυστικό, δεν πρέπει να χαθεί. Εννοείται. Ναι. Αλλά το πρόβλημα είναι η συνολική ανακαίνιση που έγινε στο γραφείο. Ναι. Θύμησε μου λίγο αυτό. Δεν ξέρω αν ήταν αναγκαίο. Ναι. Το ύψος το θυμάσαι πόσο ήταν. Πάντως γιατί είχε κουρτίνες στα πεζαρία, είχε όλο το καναπέδε. Ναι, ναι, κατά μία εκδοχή έφτασε τα 86-88 χιλιάδες ευρώ, κατά μία άλλη εκδοχή πλησίασε τα 120. Πάντως στην εικόνα που λες. Για μέρες με αγόραζες, όχι γραφείο. Είχες δώσει μια εικόνα, είχες μιλήσει, είχες δώσει ρεπορτάζ. Δύο άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά σε τι κατάσταση ήταν το συγκεκριμένο γραφείο, γενικά το Υπουργείο. Όταν παραδόθηκε στην κυρία Κεφαλογιάννη, οι άνθρωποι γνώριζαν πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, σου απαντά σε σένα η κυρία Μηραράκη. Πάμε να την ακούσουμε. Το συγκεκριμένο Υπουργείο είχε να γίνει 15 χρόνια ανακαίνιση. Για δικούς της προσωπικούς λόγους, δεν ξέρω κάθε υπουργός τι έκανε. Προφανώς η κυρία Κεφαλογιάννη, και είναι προς τιμήν της, αποφάσισε να εξοραίσει αυτό το χώρο, ο οποίος ήταν ευτελές. Αν βλέπετε πως ήταν το πάτωμα κάτω, ήταν τραγικό, τραγικό να μπαίνει άνθρωπος εκεί. Ντράπηκα όταν πήγα και το αντίκρισα. Δέσποινα, τι πήρε, μπορδοροδοκόκκινη μπουχαρά. Όχι, λοιπόν, η κυρία Κεφαλογιάννη μου είπε, και αυτό θέλω να το τονίσω, φυσικά και βέβαια επέλεξε την επιχείρησή μου ως μια επιχείρηση που είναι εξειδικευμένη στο χειροποίητο χαλί. Μου είπε, σε παρακαλώ πάρα πολύ, το αφήνω όλο το θέμα επάνω σου. Θέλω να διαλέξουμε δύο χαλιά που να είναι αξιόπιστα, να προβάλλεται εδώ ο χώρος, να έχει οντότητα. Της είπα και εγώ ότι δεν θέλω να βάλουμε κόκκινο. Μου λέει, Δέσποινα, συμφωνώ πάρα πολύ, γιατί το κόκκινο είναι έντονο και θα είναι λίγο κραυγαλαίο. Στη συνέχεια μου είπε, σε παρακαλώ πάρα πολύ, μπορούσα να τις πάω και πολύ ακριβότερα χαλιά. Αυτά τα χαλιά θα είναι εκεί πέρα για 100 χρόνια. Εγώ έχω καλυφθεί σε πάρα πολλά. Καταρχάς σου απάντησε. Τώρα, Μηδίας, γιατί γελάς, για πες κύριε Πουλάκη. Θα είναι τα χαλιά και για 100 χρόνια, πού το ξέρει. Μπορεί να είναι για 100 μέρες. Μπορεί να σου. Περίμενε. Θέλει να σου μιλάει σαν ως έμπορος και σου λέει ότι τα χαλιά μου κρατάνε 100 χρόνια. Τώρα, αν μείνουν εκεί, αν μεταφερθούν παραδίπλα, αν έτσι κι αλλιώς δημόσια περιουσία είναι, μπορεί να πάνε στο Μέγαρο Μαξίμου. Έτσι κι αλλιώς, από ό,τι κατάλαβα, η κυρία Μηραράκη έχει εφοδιάσει και άλλα υπουργεία και το ίδιο. Και στο Μέγαρο Μαξίμου έχει δώσει χαλιά. Άρα αυτό σου λέει ότι υπάρχει. Πώς το είπε, ήθελε αξιόπιστα χαλιά η κυρία Κεφαλογιάννη. Και αν δεν μπορεί η κυρία Μηραράκη να το. Τι παθαίνουν τα αναξιόπιστα. Τι είναι αναξιόπιστο χαλί. Τι είναι το αναξιόπιστο χαλί. Δηλαδή τι, δεν κρατάει μυστικά, τι κάνει. Κάνει τον πελάτη που λέει και ο Γεωργιάδης. Το ξενοδόχο, ας πούμε, που έρχεται τον επενδυτή, τον κάνει να φεύγει. Το βλέπει ο τουρίστας, ας πούμε, και λέει, α, δεν πάω εγώ σε αυτή τη χώρα, τι χαλί είναι αυτό που έχουν στο Υπουργείο. Τι ακριβώς είναι. Η αξιοπιστία πρέπει να φαίνεται από ντουβάρια, από χαλιά, από γραφεία, από όλα. Πρέπει να αποπνέει μια αξιοπιστία το κάθε Υπουργείο. Και σου απάντησε και στο κομμάτι που λες, μάλλον στις πηγές σου που σου είπαν για την κατάσταση στην οποία βρισκόταν το Υπουργείο Τουρισμού όταν το ανέλαβε η κυρία Κεφαλογιάννη, ήταν, κάπως το είπε, ήταν σε πολύ κακή κατάσταση, κάπως έτσι το περιέγραψε. Καλά, αυτό είναι και θέμα οπτικής και αισθητικής του καθενός. Δύο άλλοι που το είχαν δει καλύτερα, πάνω ότι δεν νομίζουν. Αλλά μπας εντός, τώρα δεν έχει σημασία. Το πολιτικό έχει σημασία τώρα, γιατί δεν είναι ο καυγάς για το αν μια υπουργός ανακαίνισε το γραφείο της. Γιατί αυτό έκανε. Το καυγάς είναι, εάν το ζήτημα για μας είναι εάν αυτή τη στιγμή υπάρχει πολιτικό ζήτημα για την κυρία Κεφαλογιάννη. Και σήμερα, τώρα που μιλάμε, υπάρχει πολιτικό ζήτημα για το Μαξίμου αρνείται πλέον να την καλύψει. Βάσει των όσων είπε και ο κύριος Μαρινάκης.